Θα πάρουμε και άλλες δύο γνώμες. Γιατί θα πάμε στη Μυτιλίνη. Κωνσταντίνε, θέλω λοιπόν, τώρα. Survivor Game είναι τρεις φίλοι σου. Είναι τρεις φίλοι. Και εμένα είναι μία φίλη μου. Όλων είναι. Διοργανώνει ο Στράτης Χοβαρδάς Survivor Game στη Μυτιλίνη, πραγματικά με τους αθλητές του, αλλά και με Survivor αγαπημένους παίκτες. Πες μας ποιοι είναι. Λοιπόν, Φάνης και Σταυρούλα, έχω να σας πω και ότι θα είναι μαζί μας. Είναι πάρα πολύ. Είναι ο Νικογιάννης, είναι η Βρυσιίδα, είναι η Άσπα Πρεβάρη, είναι ο Φάνης, είναι η Σταυρούλα. Είναι πολύ επιτυχημένοι αθλητές. Γίνεται τα τελευταία δύο χρόνια με μεγάλη επιτυχία. Πάνε και μικρά παιδιά εκεί, παίζουν μπροστά στο κύμα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό και επειδή ήμουν πέρυσι εγώ εκεί και δοκίμασα και μια πίστα. Τα πήγα χάλια. Αλλά εντάξει, ήσουν ματιασμένος. Μπορεί φέτο, δεν ξέρεις. Βλέπουμε το Φάνη και τη Σταυρούλα. Καλησπέρα, ευχαριστούμε. Τι κάνετε, όμορφα παιδιά. Δεν χορταίνετε Survivor μόνο και πάτε και παίζετε και Survivor Games. Τι είστε τα καλά. Εγώ βρισκόμουν στη Μυτιλίνη για διακοπές, οπότε δεν μπορούσα να χάσω ένα τέτοιο event. Είναι πάρα πολύ όμορφο, ειδικότερα να δεις χαρά σε μικρά παιδάκια, γιατί έρχονται, μας βλέπουν, συμμετέχουν. Οπότε δεν υπάρχει κάτι πιο. Είδα ένα βίντεο Φάνη χθες πολύ συγκινητικό που βοηθούσε έτσι κάποια παιδιά, τους έδειχνε στο στόχο. Πολύ, πολύ ωραίες στιγμές ζείτε εκεί. Περίμενα. Θα είναι και όλοι πλέον ότι ξέπασαν. Περίμενα. Περίμεναν πάνω από μια ώρα, η αλήθεια, γιατί μας έβλεπαν, χάρηκαν πάρα πολύ που μας είδαν και το μόνο που σκεφτόντουσαν είναι πότε θα παίξουμε, οπότε τους υπέροχοι ότι με το που τελειώσουν αγώνας θα δοκιμάσουν έτσι με στις τρόπους. Και νομίζω ότι το χάρηκαν, εμείς το χαρήκαμε, η αλήθεια είναι περισσότερο από αυτή. Και ελπίζω και σήμερα που είναι η δεύτερη μέρα να γίνει το ίδιο πράγμα. Επίσης θα πω ότι ο Φάνης γενικά είναι γεννημένος μπαμπάς. Πέρα να ξέρετε αυτό, μια τυχαίνει τον πάρει, είναι γεννημένος. Άκουσα καλά, είπες ετοιμάζεται για μπαμπάς. Είναι γεννημένος μπαμπάς. Το ξέρω, απλά είπα λίγο να το κάνω. Φάνη, άντε, καλά γεννητούν για αγόρι μου. Όχι, όχι, δεν συμφωνώ με τη Σταυρούλα. Μ' αρέσει πολύ όμως να παίζω με τα παιδάκια. Όταν είχαν την παιδιά του για το Survivor, όταν έφυγε πάλι δεν υπάρχει. Παιδιά, ξεκουραστείτε, ξεκουραστείτε, χαλαρώστε, ηρεμήστε, γιατί έχουμε πάλι Survivor σε λίγο καιρό. Σας θέλουμε έτοιμο πόλεμος, έτσι. Τι ξεκουραστείτε, αυτό έχει γίνει ο θυμός. Να πάτε, να περάσετε τέλεια. Έχουμε και δύο τραυματικούς, οπότε με το που αναρρώσουμε θα τα συζητήσουμε. Καλά, όταν θα έρθει η ώρα θα σας πω εγώ. Περνάμε καλά στο Eolian Village, εδώ πέρα στην Μυτιλίνη. Άμα ο Αρτσίτας θέλει να πάτε, θα πάτε. Παιδιά, αφήστε τα αυτά. Ο Αρτσίτας ό,τι πει θα κάνει. Ήταν εδώ και εγώ και είμαστε μαζί. Και εσένα θα ήθελε ο Ατσούν να πας και δεν πηγες. Του χρόνου, κάτσε, περίμενε, είχαμε δουλειά τώρα. Σιγά σιγά, τώρα έχει άλλη δουλειά. Σιγά σιγά. Του χρόνου δεν θα έχω, δεν έχουμε καμία πρόταση. Ακούτε κανάλια. Σε περιμένουμε τον χρόνο δηλαδή. Άρα από το χρόνο θα σε έχουν αφού πάντα. Ναι, ναι, πάντα υπάρχει χώρος για ένα ροζ χοντρό. Μην ανησυχείτε. Έλα χοντρό. Έλα χοντρό. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα 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 πολύ. Να περάσετε όμορφα, να δώσετε φιλάκια σε φίλη μου τη Βρυσίδα, γιατί ξέρω ότι είναι κάπου εκεί, κοντά. Να περνάτε όμορφα. Καλή συνέχεια. Χαρήκαμε πολύ που σας ακούσαμε. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Καλή αρχή και στην εκπομπή. Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλάκια πολλά. Γεια σας, παιδιά.